Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα την συζήτησή μας. Καλησπερίζω για αρχή τον Νίκο Φελέκη. Τον βλέπετε εδώ κάθε μέρα και εκδότη του Matrix 24. Τον διαβάζετε και στο πρώτο θέμα. Νίκο, καλώς ήρθες. Γεια σου, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κρίσιμη βραδιά. Κρίσιμη, βέβαια. Είναι γιατί είναι βέβαια η επομένη των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ, που είναι βασικό πολιτικό κόμμα και στο κυβερνητικό παιχνίδι, από ό,τι φαίνεται. Θα τα δούμε όμως. Αυτά θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή αχαΐας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Γιάννης Μεϊμάρογλου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ και Νήματος Αλλαγής και εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Είμαστε οι εκδότες από εδώ, από την Έτσι, έτσι, έτσι. Από εκεί οι εκδότες και από εδώ οι προλετάροι. Οκ, okay, μια χαρά. Καλησπέρα και στην κυρία Θεανό Φωτίου, πρώην Υπουργό, βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, σε μερικά λεπτά. Το βουλεύτρια, ρε Γιώργο, δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα, αλλά πρέπει να το συνηθίσουμε. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Ο ή βουλευτής μάθαμε. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Στο σχολείο αυτό μάθαμε. Ο ή βουλευτής. Λοιπόν. Έλα, μάθαμε κι άλλα πολλά. Όπως συνηθίσαμε το γενοκοκτονία, πρέπει. Η γλώσσα παράγει ιδεολογία. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Έχει προκύψει ένα ατύχημα στην Κηφισίας, όχι με τον ίδιο, ωστόσο τον έχει καθυστερήσει. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Νίκο, εγώ σήμερα θα έχω εύκολο νυχτοκάματο. Εσύ θα κάνεις τις ερωτήσεις και τα υπόλοιπα. Εγώ απλώς λόγο θα δίνω. Πριν όμως τις ερωτήσεις, τι σου μένει από τη χθεσινή βραδιά? Κοίταξε να δεις, παρότι λένε ότι οι 300.000 που πήγαν να ψηφίσουν δεν ήταν μεγάλος αριθμός και όντως δεν ήταν σε αυτό που ανταποκρίνονταν στα αισιόδοξα στελέχη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, πολύ και ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρατία διακινείται αυτό το σενάριο, ότι την περίοδο του 21 υπήρχε COVID και τότε είχαν πάει 270.000. Αν δεν υπήρχε COVID, ενδεχομένως τότε να είχαν πάει, λέει, πολύ περισσότεροι, και τώρα που ήταν η ελεύθερη η πρόσβαση, δεν υπήρχαν περιορισμοί, πήγαν μόνο 30.000 παραπάνω. Αλλά αυτό έρχεται την επομένη των ευρωεκλογών, που υπήρχε μεγάλη αποχή. Ναι. Και είναι κατά κάποιο τρόπο σαν αντίβαρο η συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην αποχή των ευρωεκλογών. Για μένα είναι θετικό σημάδι, δεν είναι θρίαμβος αυτό που περιμένανε, αλλά είναι ένα σημαντικό νούμερο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι 4 στελέχη, ο κύριος Αρδουλάκης, ο νυν πρόεδρος, δηλαδή υφιστάμενος πρόεδρος, ο κύριος Δούκας, ο κύριος Γιορλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου, περίπου ανεδείχθησαν ως ισοϊψή στελέχη, με ένα προβάδισμα μικρό του Ανδρουλάκη. Οι άλλοι τρεις ήταν περίπου στα ίδια ποσοστά. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δούκας κέρδισε για μερικές εκατοντάδες ψήφους τον κύριο Γερουλάνο. Αυτό είναι μεν θετικό, το ότι φαίνεται ότι εκτός από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα υπάρχουν και στελέχη τα οποία θα είναι ικανά, αλλά ταυτόχρονα το ότι είναι στο ίδιο περίπου ποσοστό αποδοχής καταδεικνύει και ένα έλλειμμα, υπάρχει ένα αρνητικό. Δεν υπάρχει το γκεσέμι που ξεχωρίζει, δεν υπάρχει αυτή η ηγετική προσωπικότητα η οποία να είναι αδιαφυσβήτητα και αδιαφιλονίκητα ο ηγέτης του χώρου που μπορεί να ξανακάνει το ΠΑΣΟΚ μεγάλο και κυβερνητικό κόμμα. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, αυτά τα 4 στελέχη που ξεχώρισαν είναι περίπου και 4 διαφορετικά πολιτικά υποδείγματα. Ο ένας στρέφεται προς τα αριστερά, ας το πούμε, ο κύριος Δούκας, προς τα δεξιά ή προς το κέντρο η κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Γερουλάνος είναι το λεγόμενο παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ και με ένα τρόπο και η κυρία Διαμαντοπούλου παίζουν πολύ στον αστικό χώρο, αλλά με σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά, και ο κύριος Ανδρουλάκης, εκτός από το παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ, είναι και ο άνθρωπος των μηχανισμών. Αυτοί οι τέσσερι, λοιπόν, αυτά τα 4 πολιτικά υποδείγματα, ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είτε ο κύριος Ανδρουλάκης, που ενδεχομένως επειδή κέρδισε αυτό το προβάδισμα των 8 μονάδων έχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες, αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει αποχή, που κατ' εμέ θα υπάρξει, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να συνθέσει δημιουργικά όχι μόνο τους 4, αλλά και τα ρεύματα τα οποία και οι 4 έχουν από πίσω. Μόνο έτσι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα.
Και σε αυτά τα τέσσερα στελέχη και τον Κατρίνη θα έλεγα εγώ και την κυρία Διαμαντοπούλου. Αυτά τα έξι στελέχη μας... Την κυρία Γιαννακοπούλου είναι. Διαμαντοπούλου. Α, όχι, ναι. Την κυρία Γιαννακοπούλου έχεις δίκιο. Μαζί με μια δεκάδα στελεχών και νέων παιδιών που έχει αναδειχθεί, που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, μπορούν να φτιάξουν μια καλή κυβερνητική, ιωνή κυβερνητική ομάδα, γιατί εκτός από νέο πολιτικό σχέδιο που πρέπει να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, εκτός από εθνικό αφήγημα ελκυστικό που πρέπει να παρουσιάσει, εκτός από διαφορετικές προγραμματικές προτεραιότητες σε σχέση με την υφιστάμενη ασκούμενη πολιτική, θα πρέπει να... και την ηγεσία βέβαια, θα πρέπει να έχει και ισχυρή κυβερνητική ομάδα. Η χθεσινή εκλογή, θα δούμε πώς θα καταλήξει στο δεύτερο γύρο. Πιθανώς ό,τι συνέβη και στα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, θυμάστε, την προηγούμενη φορά πήγαν 270.000, τη δεύτερη 207.000. Τώρα, αν πάνε 200.000, ας πούμε, από 300, αυτές οι μείον κάτι χιλιάδες θα αυξήσουν το ποσοστό του πρώτου με το δεύτερο, άρα ο κύριος Δούκας θα πρέπει να γίνει πιο δημιουργικός, πιο επιθετικός, για να μπορέσει να καλύψει τη διαφορά αυτή. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν και συνεννοήσεις, οι οποίες υποθέτω θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται. Ναι, ούτως ή άλλως αύριο υπάρχουν διαδοχικές συναντήσεις του κυρίου Γερουλάνου και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με τον κύριο Δούκα. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, να αρχίσουμε με εσάς. Πώς αξιολογείτε τη χθεσινή διαδικασία, τι σας μένει εσάς ως ΣΥΡΙΖΑ? Χωρίς να θέλουμε να μπούμε βέβαια στα εσωτερικά του άλλου κόμματος, πρέπει να πούμε ότι ποσοτικά βλέπω ότι το πλησιάζουμε το θέμα, αλλά δεν είναι ποσοτικό. Είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αυτής. Από τη στιγμή που καταργείται ο όρος μέλος του κόμματος και περνάει ο καθένας και ψηφίζει, και πολλοί από αυτούς ναι μεν ψηφίσανε χτες στο ΠΑΣΟΚ, ορισμένοι θα πάνε και την άλλη Κυριακή, σε ένα μήνα μπορεί να πάνε και στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ όμως να ψηφίσουν. Να το θεωρείτε σίγουρο? Ναι, γι' αυτό το λέω, το ζούμε. Ότι θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, είναι διερχόμενοι άνθρωποι. Οι οποίοι βρίσκουν την κάλπη, ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ψηφίζουν για Νέα Δημοκρατία. Από τη στιγμή λοιπόν που καταργείται ο όρος, ο τίτλος θα έλεγα, του μέλους του κόμματος με δικαιώματα και υποχρεώσεις, και έχουμε αυτό το ξεχύλωμα της εκλογικής βάσης, όλα είναι πιθανά αφενός. Και αφετέρου. Πριν το αφετέρου, να καλησπερίσω και τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, που προσθέθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την Νέα Δημοκρατία. Αλίμονο, ανθρώπινο. Τα λέει πάντως εξαιρετικά, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, πάμε στο αφετέρου τώρα. Με συγχωρείτε που σας έκοψα. Και αφετέρου, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν μπορείς να προσδιορίσεις λοιπόν εκ της βάσης το πολιτικό αφήγημα και αυτό το οποίο λέει ο κάθε υποψήφιος. Πώς επιλέγεται? Γι' αυτό λέω, έχουμε ένα σκόρπιο πράγμα, γι' αυτό είδατε και όπως είπε και ο κύριος Σολέκης νωρίτερα, ισόποσα περίπου είναι όλοι οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξεχωρίζει κάποια πολιτική πρόταση που την εκφράζει κάποια πολιτική φυσιογνωμία από τους υποψηφίους αυτούς. Άρα είναι ένα θολό τοπίο, το οποίο νομίζω ότι και τα αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα δικά μας και των άλλων, μέσα σε αυτή την δίνη της κρίσης της πολιτικής θα κινούνται, όπως τα είδαμε δυστυχώς και στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εσάς σας κατηγορούν, ως ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ότι ας πούμε ότι ο κύριος Κασελάκης βγήκε με τους περίφημους ψηφοφόρους του Δίευρου. Δήλωσαν μέλη, δήλωσαν μέλη, αλλά είναι σαφές νομίζω ότι δεν είχαν την ίδια πολιτική και ηθική προσωπική δέσμευση που είχαν παλιά τα μέλη του κόμματος που πήγαιναν στην κόβα, τους συνεδρίαζαν κλπ. Έτσι δεν είναι? Συμφωνούμε. Άρα ίσως... αυτό που λέτε ανοίγει και μια κουβέντα στο εσωτερικό σας να το ξαναδείτε το θέμα με τους λεγόμενους περαστικούς. Α, η μόνη της, δεν την ανοίγω εγώ. Είναι λογικό αυτό. Αυτό ίδιο λέμε. Νομίζω ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος συμφωνεί απολύτως με αυτό. Και εκτός από τους διερχόμενους, όπως πολύ σωστά τους ονομάτισε, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει και ένα άλλο επιπλέον θέμα, ότι πρέπει να σταματήσει η πολιτική αντιπαράθεση, το ιστορικό του, να γίνεται και μέσα από τα λεγόμενα τρόλς. Έτσι. Είναι άλλη πληγή αυτή. Εκτός από τους διερχόμενους που ψηφίζουν και αναδεικνύουν
ηγεσίες. Είναι και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αυτό το πράγμα που δεν γίνεται στα άλλα κόμματα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν. Α, και είναι μια διάσταση την οποία ξεχάσαμε να βάλουμε, τουλάχιστον εγώ την ξέχασα, ότι ανέβασε τον πύχη για το ΣΥΡΙΖΑ ψηλά το ΠΑΣΟΚ. Και με τη συμμετοχή, δεν λέω ότι θα πάνε 300.000 στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν 150.000 όταν ήταν ο Τσίπρας, ο φυσικός ηγέτης του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αν πάνε λιγότεροι από 150.000, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο θα ρίξει την ψυχολογία των στελεχών, των βουλευτών και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, το οποίο μόνο τιμή δεν περιποιεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, καθώς τα φαινόμενα του διχασμού, της εξαίρωσης και της νέας κατ' εμέ διάσπασης που θα επέλθει είναι πράγματα τα οποία ήδη οι δημοσκοπήσεις το φέρνουν σε μονοψήφιο και αναδεικνύουν το ΠΑΣΟΚ που του αλλάζει και την ψυχολογία και ήταν ένας από τους λόγους που οι ΠΑΣΟΚοι ξαφνικά αρχίσανε να χαμογελούν, πήγαν μαζικά στην κάλπη γιατί σου λέει να τώρα ξανάρθε η ώρα μας. Ναι. Και πριν τις ευρωεκλογές χαμογελάγανε, αλλά το βράδυ των ευρωεκλογών όμως πάλι το χάσανε. Δεν είναι όμως και ένα big bang. Όχι, τα είπαμε αυτά, δεν ήσουν εδώ, Μαρκόπουλε. Τα είπαμε αυτά στην αρχή. Βάλαμε απουσία. Σας έβαλα απουσία. Τα είπαμε, μην τα ξαναπούμε τώρα. Απλά επειδή σε παρακολουθώ και Νίκο και την εκπομπή. Με συνθήκες COVID. Το είπα αυτό εγώ στην αρχή ότι το λέει η Νέα Δημοκρατία. Ταυτιζόμαστε πια. Όχι, το είπα ότι το λέει η Νέα Δημοκρατία. Με συνθήκες όμως COVID το 2021, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είχαν μια ροή κόσμου αρκετά μεγάλη. Και με τη συγκινησιακή φόρτιση. Ακριβώς. Και τη φόβη της γεννηματά. Το 10% κατά τη γνώμη μας. Δεν αποτελεί ένα πολιτικό big bang. Δεν το υποτιμούμε και δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Όμως θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Νομίζω και με την κυρία Φωτίου θα μας το πει. Για κάτι. Όχι, αν ερμηνεύσω. Θα σας πω, όχι, αλλήμον. Το παίρνω πίσω, αλλά. Με σένα. Προκαταβολικά, γιατί μετά το βλέπω δύσκολο. Τώρα θα συμφωνήσει. Νομίζω ότι αυτά τα ανοιχτά πολιτικά σώματα του διεύρου, του τριεύρου, δηλαδή τα μέλη, φίλοι. Που έχουν μόνο δικαιώματα, όμως δεν έχουν υποχρεώσεις εναντί των πολιτικών φορέων. Κατά τη γνώμη μου, και το έχω γράψει και το λέω και θα το φωνάζω, πρέπει να μπουν σε ένα τέλος. Δηλαδή, αυτό που είπε πολύ εύστοχο ο κ. Παναγιωτόπουλος, ότι κάποιοι πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, αύριο θα έρθουν. Να, είδαμε, ας πούμε, την περίπτωση Κίρτσου. Ο οποίος πήγε, λέει, και δεν είχα τι να κάνω, πήγα και ψήφισα ΠΑΣΟΚ. Ή την περίπτωση του. Στο ΠΑΣΟΚ, όχι ΠΑΣΟΚ. Στο ναι, στο ΠΑΣΟΚ. Σωστό. Έχει σημασία. Ή η περίπτωση του τηλεπαρουσιαστή του κυρίου Παπανότα, ο οποίος ήθελε να κατέβει την προηγούμενη. Παραλίγο υποψήφιος. Θέλω να πω. ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε για τα κόμματα είναι σοβαρό πράγμα για τη δημοκρατία μας. Πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά και τα μέλη. Έχουν και υποχρεώσεις. Επομένως, αυτές οι εκλογές του Δίευρου είναι κάτι το οποίο καταλήγει έως ένα βαθμό. Αυτό θεωρώ. Να εγώ, είναι, μην πω επικίνδυνο. Δημήτρη, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι και ένα είδος αυτοκριτικής και για την παράταξή σου, γιατί και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Μητσοτάκης εξελέγησαν με το Δίευρο. Εκφράζω μία προσωπική, όμως μην γελιόμαστε. Είναι κριτική, συζητάμε βουλευτές. Είναι κριτική και στον Μητσοτάκη και στον Σαμαρά. Εγώ. Γιατί και αυτοί εξελέγησαν από τη βάση. Είναι ένα πολιτικό trend, να το πω εις άψογη ελληνική. Όμως θεωρώ ότι τίνουμε προς το ταβάνιασμά του. Δηλαδή. Συμφωνώ και πάλι απόλυτα. Τρίτη φορά θα το πω με τον κύριο Παναγιώτοπουλο και κατατάει πλέον έως και επικίνδυνο αυτό. Αλλά αυτό το οποίο λέει έχει δίκιο. Δεν μπορεί με 3 ευρώ ένας ψηφοφόρος να κάνει τον πολιτικό ομάδα και να πηγαίνει από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και άρα θα άλλα κόμματα. Να η Νέα Εγώ έχω αρθρογραφήσει. Θα εισηγηθεί ο επόμενος αρχηγός Νέας Δημοκρατίας να εκλεγεί. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει από την η αρχηγή. Όχι από την κοινοβουλευτική ομάδα, είναι περιορισμένο το σώμα. Όμως θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα και υποχρεώσεις συγκεκριμένες για να υπάρχει και δικαίωμα ψήφου. Όχι από τη να βάση. Είναι 50.000 τα μέλη. Όχι. 80. Όμως δεν μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος εγγράφεται και την επόμενη κόμματα. Εβδομάδα πάει και ψηφίζει και λίγο από Κασελάκη ή Φάμελο. Ένας άνθρωπος να είναι σε 3 κόμματα. Λοιπόν. Να σας πω και κάτι. Λέει, λέει όχι από τη βάση, από το συνέδριο. Εντάξει, είναι μια σχόλια. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Είναι μια τάση η οποία πρώτο εφαρμόστηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου.
σε άλλο πολιτικό πλαίσιο. Και εκτιμώ, ότι θα πρέπει να αναστοχαστούμε. Τη γνώμη μου, λέω, με ταπεινότητα, είναι προσωπική γνώμη. Δεν εκφράζω κάτι. Την ακολουθούν σε όλη την Ευρώπη. Όμως, να σας πω και κάτι. Επειδή είμαστε και πολλοί βουλευτές και ζυμωνόμαστε και συζητάμε από όλα τα κόμματα στη Βουλή, δεν είστε μόνος. Πιστέψτε με. Δεν ότι υπάρχει μόνο. Μεγάλη τάση και μεγάλος προβληματισμός σε όλο το πολιτικό φάσμα. Μάλιστα. Δεν είναι θέση της Νέας Δημοκρατίας μόνο. Λοιπόν, ο κύριος Μεμάρογλου παρακολουθεί και ακούει πολύ έτσι, επιμελώς και χωρίς να έχει διακόψει επί ένα περίπου τέταρτο. Να μιλάμε όλοι οι υπόλοιποι για το κόμμα σας. Κέρδισε το γραφείο αριστερό Πασόκ, γραφειοκρατικό αριστερό Πασόκ έναντι του κεντρομεταρρυθμιστικού. Το είπα, εγώ σήμερα δεν κάνω ερωτήσεις, δεν χρειάζεται. Φελέχης Μαρκόπουλος, δεν. Άνοιξα, θα κλείσω αυτά. Εγώ περιμένω τη φοβίου να δω αν θα συμφωνήσει ο Μαρκόπουλος. Είπε ότι συμφωνεί χωρίς να μιλήσει. Να πω και εγώ τη γνώμη μου καταρχήν για το θέμα που προέκυψε στη συζήτηση. Βέβαια, βέβαια. Όντως είναι ένα θέμα προβληματισμού. Ξεκίνησε σε μια εποχή, θυμάστε, με τον Γιώργο Παπανδρέου και το εκατομμύριο. Τότε ήταν μια δύσκολη στιγμή για το Πασόκ, γιατί είχε οπισθοχωρήσει τα ποσοστά του και έγινε ουσιαστικά μια προσπάθεια ανοίγματος προς τον κόσμο για να αποφέρει, που δεν απέφερε τελικά. Αλλά είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Πάντως, δεν είναι και τόσο ουσιαστικό το θέμα, γιατί τελικά δεν πρέπει να έρθαν και πάρα πολλοί Κίρτσοι και Παπανώτες στη διαδικασία του Πασόκ. Ήταν πάντως οργανωμένες δυνάμεις να έρθουν να ψηφίσουν για να μεταβάλουν το αποτέλεσμα, δεν υπήρξαν. Υπήρξαν προφανώς κάποια περιστατικά που εννοούνταν και. Που εμφανίστηκαν, ας πούμε, και που προφανώς, δηλαδή, εάν κάποιος ανησυχεί για την κατάσταση που υπάρχει και θα ήθελε να υπάρχει μια αξιωματική, ένα πρόσωπο σοβαρό στην αντιπολίτευση, δεν το θεωρώ και πολύ μεμτό. Εάν κάποιος ψηφίζει τι συμφέρει το κόμμα μου για να μην κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης ή για να κάνουμε πάρτι εμείς, αυτό τότε είναι αυτό πραγματικά. Φάλαγκα, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ακριβώς. Και δεν είδα πάντως να υπάρχει τόσο πολύ αυτός ο κίνδυνος. Αυτό που έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν γιατί πραγματικά εμφανίστηκε μια εντελώς νέα προσωπικότητα, ο δε μία σχέση έχουσα και με το κόμμα και με τα πράγματα, το οποίο έφερε και έναν κόσμο που τον ακολουθεί προσωπικά και έτσι μετεβλήθηκε, ας πούμε, και η σύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που βλέπουμε το τελευταίο εδώ και ένα χρόνο. Να πούμε όμως στην ουσία του θέματος. Καταρχήν δεν τα είπε άσχημα ο κύριος Φελέκης. Θα μπορούσα να τα πω και εγώ αυτά. Εκείνο που δηλαδή όσον αφορά το αποτέλεσμα, τη σύνθεση, δεν θα έλεγα τόσο πολύ ότι ένας κοιτάει αριστερά, ένας κοιτάει δεξιά. Όλοι έχουν μιλήσει για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και όλοι μιλάνε για την ανάγκη να διευρυνθεί στο χώρο από το πολιτικό κέντρο μέχρι την μεταρρυθμιστική αριστερά. Καταλαμβάνοντας καταρχήν όλο το σοσιαλδημοκρατικό φάσμα. Γιατί μιλάμε για ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό. Και αυτό το έχουν επαναλάβει με τον ένα ή άλλο τρόπο, γιατί ο καθένας έχει το δικό του στυλ και τη δική του πορεία, με το δικό του τρόπο. Εκείνο που έχει σημασία να καταλάβουμε στο ΠΑΣΟΚ εννοώ, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένα περιθώριο πλέον κάποιας περιχαράκωσης, κάποιας. Κάποιου μηχανισμού που να μπορέσει να περιορίσει αυτή την ανάγκη για διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ανεξάρτητα από το ποιος θα βγει. Βλέπετε ότι, για παράδειγμα, να σου πω ένα παράδειγμα. Οι δύο που αναμετρώνται την επόμενη Κυριακή είναι οι δύο που ήρθαν τρίτος και τέταρτος στην Αττική. Και πού στην Αττική? Δηλαδή, ένα δίδυμο που εκφράζει την περιφέρεια. Γιάννη στην Αττική, όπου ξέρουμε ότι το ΠΑΣΟΚ υστερεί δραματικά. Έτσι είναι. Ενώ στην επαρχία τα πάει στην περιφέρεια. Δηλαδή, αυτοί οι δύο άνθρωποι και κυρίως η Άννα Διαμαντοπούλου έφερε, γιατί αυτή μπήκε τώρα στο πολιτικό παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, στην ενεργή πολιτική ξανά, έφερε έναν κόσμο που δεν τον άγγιζε μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ. Τι θα πούμε λοιπόν τώρα, έχασε η κυρία Διαμαντοπούλου, ήρθε τρίτη, άρα εντάξει, να συνεχίσουμε εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε. Αν επικρατήσει αυτό το πνεύμα, τότε το ΠΑΣΟΚ είναι καταδικασμένο, κατά τη γνώμη μου, να παραμείνει σε αυτά τα νούμερα, τα οποία κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι για ένα κόμμα που μιλάει να κερδίσει την κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές και να είναι η επόμενη κυβέρνηση και ο επόμενος πρωθυπουργός κτλ. Άρα λοιπόν χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται πνεύμα συνεργασίας, χρειάζεται αυτό το παζλ των τεσσάρων και όχι μόνο των τεσσάρων και του κυρίου Κατρίνη και της Νάντζας Γιαννακοπούλου που δώσανε με πολύ θάρρος και ενθουσιασμό αυτή τη μάχη για να μπορέσουμε όλοι να φτιάξουμε μια δημοκρατική παράταξη. Αν δεν φτιαχτεί μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, αν θέλετε με κέντρο το ΠΑΣΟΚ, μια σοσιαλδημοκρατική παράταξη, τότε δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε η επόμενη κυβέρνηση της χώρας ή, για να μην απογοητεύσω κάποιους φίλους και συντρόφους, θα αργήσουμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Κυρία Φωτίου. Να πω καταρχήν ότι θεωρώ θετικό το ότι πήγαν 300.000 άνθρωποι και ψήφισαν. Γιατί το θεωρώ θετικό? Γιατί περνάμε μια περίοδο
μεγάλης αποξένωσης των πολιτών από, το, από τα πολιτικά θέματα και τους πολιτικούς σχηματισμούς. Άρα δεν το θεωρώ αμεληταίο. Όμως, απέχει πολύ από αυτό που ακούω όλες αυτές τις μέρες και που άκουσα εχθές κατά κόρον, να είναι αυτό γιορτή της δημοκρατίας. Δηλαδή, ισχύος του λαού. Του λαού, του Πασόκ προφανώς, του κόμματος. Mm-hmm. Αυτό θα πει ισχύος δημοκρατία. Τι θα πει άλλο. Για ποιο, για, γιατί το λέω αυτό. Γιατί αυτό έχει, για δύο λόγους το λέω και αυτό έχει και μία επίπτωση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η διαδικασία δεν εμπλέκει ενεργά τους ανθρώπους αυτούς που πήγαν να ψηφίσουν στην καθημερινότητα και άρα στη λειτουργία του κόμματος. Αυτό που όλοι λένε ότι δεν πάνε οι άνθρωποι, δεν εμπλέκονται στα κόμματα κτλ. Επί της ουσίας δεν εμπλέκει όλο αυτόν τον κόσμο στη λειτουργία και στην καθημερινότητα του κόμματος και αντίθετα δημιουργεί αρχηγοκεντρικά κόμματα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μετατρέπει τον πρόεδρο, ο οποίος προεδρεύει, πρόεδρος, σε αρχηγό. Αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις και μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, αντλεί πλέον την εξουσία του αυτός ο πρόεδρος, αδιαμεσολάβητα. Mm-hmm. Το έχετε ξανακούσει αυτό, δεν το λέω τυχαία. Επανειλημμένος. Την προσφυγή έκφραση. Ναι. Αδιαμεσολάβητα, λοιπόν, από όλο αυτό το λαό του κόμματος, των ψηφοφόρων, δηλαδή των 300.000, και βέβαια δεν μπορώ παρά να πω, κύριε Φελέκη, ότι έχω πικρή πείρα από αυτό το αδιαμεσολάβητο, το οποίο, όπως ξέρετε, ή μάλλον δεν ξέρετε, εγώ το κατεψήφισα από την περίοδο του συνεδρίου. Βεβαίως. Όταν τότε κατέβαινε ένας αδιαφιλονίκητα αγαπημένος αρχηγός, ο οποίος πρόεδρος του κόμματος. Όμως ξέρετε, όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο. Και τώρα η επίπτωση. Πάντως για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, κυρία Φωτή αναφέρεται στο συνέδριο του 22. Του 22, ναι. Όπου ο κύριος όπου Τσίπρας, ο Τσίπρας πρότεινε... εξελέγει μόνος του μία κάλπη για την Κεντρική Επιτροπή, ναι, και μία κάλπη για πρόεδρο που ήταν για πρώτη φορά, mm-hmm, στην ιστορία του. Για πρώτη του φορά και εγώ πιστεύω αυτό το αδιαμεσολάβητο έβλαψε και τον Τσίπρα, αλλά έβλαψε και, ο, και όλους μας και συνεχίζεται. Υποθέτω αν να συζητήσετε τώρα, με τον κύριο Τσίπρα που συζητάτε ή συζητούσατε... Η επίπτωση τώρα. Δεν είμαι... Η επίπτωση. Η επίπτωση είναι πολύ σημαντική στη συγκυρία την πολιτική. Γιατί? Γιατί τα αρχηγοκεντρικά κόμματα, mm-hmm, θεωρούν και οι αρχηγοί τους ότι όπως κατήσχησαν στους εσωκομματικούς τους αντιπάλους, έτσι θα κατησχίσουν και στον πολιτικό τους αντίπαλο. Και στην πραγματικότητα ετοιμάζονται για μία κατευθείαν αντιπαράθεση, δηλαδή διεκδικούν, γι' αυτό και όλη η συζήτηση. Είναι πρωθυπουργήσιμος ο τάδε, μήπως δεν είναι ο άλλος και τι κάνει και τα λοιπά. Γιατί? Γιατί σκοπεύουν μόνοι τους να αντιπαρατεθούν στο Μητσοτάκη. Όλοι όμως ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει, εάν δεν γίνει μία μεγάλη πλατφόρμα, εγώ δεν λέω συνένωση κομμάτων, έτσι, πλατφόρμα εννοώ, κοινών θέσεων, mm-hmm, που θα συνεγείρει το λαό, που θα συνεγείρει δηλαδή όλη την κατάσταση ώστε να ρίξει το Μητσοτάκη, αυτό θα οδηγήσει de facto, mm-hmm, στην επανεκλογή του Μητσοτάκη και στο διαμελισμό του ΣΥΡΙΖΑ, του ενός και του άλλου. Άρα νομίζω ότι αυτή δεν ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας, αν μου επιτρέπετε. Πολιτικά και θεωρητικά πάντως έχω μεγάλη ένσταση, γιατί θεωρώ ότι ζούμε στην εποχή των ηγετών. Αν δούμε σε όλο τον κόσμο, είναι οι ηγέτες αυτοί οι οποίοι κάνουν το παιχνίδι, και το κυβερνητικό και το πολιτικό. Έχει υποχωρήσει πολύ το κομματικό φαινόμενο, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν έντονο και ιδιαίτερα σε εμάς στη μεταπολίτευση. Σήμερα αυτοί οι οποίοι διακρίνονται, πάρτε όλους τους ηγέτες στην Ευρώπη, σου λέει για τον Μακρόν, σου λέει για τη Μελόνι, σου λέει για τον Μητσοτάκη, σου λέει για τον Τζίπρα. Σου λέει ότι η Γερμανία το πρόβλημά της είναι ότι ο Σόλτς είναι γκρίζος και μικρός.
Σε αντίθεση με τη Μέρκελ. Κύριε Φιλέ, σου λέει για τον Ερντογάν, επί της ουσίας αυτό που λέτε συμφωνεί με μένα. Γιατί? Γι' αυτό έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, γι' αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη μία επάνωδο της πιο σκληρής και φασιστικής ακροδεξιάς, γιατί όλος ο δημοκρατικός χώρος επέλεξε να δουλεύει με αυτά τα αρχηγοκεντρικά μοντέλα και είναι άλλο οι ηγέτες και άλλο οι αρχηγοί. Εδώ έχουμε προσωπικότητες οι οποίες παριστάνουν τους αρχηγούς. Και όλοι αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθεί κανείς με κανέναν και δεν μπορεί να δώσει κανένα εναλλακτικό μοντέλο στον κόσμο και στρέφεται όχι μόνο στη δεξιά, αλλά στην ακροδεξιά και στη φασιστική δεξιά. Επίτρεψέ μου να έχω και εδώ διαφωνία. Θεωρώ ότι η στροφή προς την άκρα δεξιά σε φασιστικά μοντέλα κλπ. Είναι συνάρτηση της επέκτασης της φτώχειας, της ακρίβειας, της μετανάστευσης. Και ποιος δηλαδή, την έφερε αυτή την επέκταση. Οι πολιτικές οδηγούν στην ακροδεξιά. Ποιος την έφερε. Και τον ακροδεξιό λόγο που χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης, ποιος τον έφερε. Οι πολιτικές, όχι τα πρόσωπα. Θυμηθείτε παλαιότερα, στην Ελλάδα υπήρχε ο Χαρίλαος Φρουράκης, ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν είχαμε φαινόμενα εκφασισμού. Είχαμε μια Ελλάδα η οποία σιγά σιγά ανέβαινε. Στην Ευρώπη είχες τη Θάτσερ. Μπορεί να διαφωνούσες πολιτικά και ιδεολογικά. Είχες τον Μιτεράν, είχες τον Γκολ. Είχες μεγάλους ηγέτες οι οποίοι οδηγούσαν τις χώρες τους. Άλλα χρόνια όμως. Ήταν αυτό λέω. Αυτό λέω. Είναι άλλα χρόνια. Οι ηγέτες είναι καθρέφτες της κοινωνίας. Είναι άλλα χρόνια. Αλλάξαν οι κοινωνίες. Η φτώχεια, η μετανάστευση. Η αριστερά, για παράδειγμα, που είναι σε αναλώσιμη. Παλιά η αριστερά εξέφραζε την εργατική τάξη. Και βλέπουμε σήμερα σε περιοχές. Φέρω ένα παράδειγμα. Στη Γαλλία, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε μια πολύ δυνατή παρουσία, την ίδια στιγμή αυτό 22%. Να μεταγγίζεται στη Λεπέν. Και στην εκλογική της περιφέρειας. Και βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Και βλέπουμε λοιπόν ότι κάτι δεν κάνει σωστά και η σύγχρονη αριστερά κάπως δεν εκφράζει τις αγωνίες του κόσμου. Για παράδειγμα με τη μετανάστευση, τα λαϊκά κοινά είναι σε διαφορετικές θέσεις. Προφανώς δεν μιλάμε με απολυτότητες, όμως σε μεγάλο βαθμό είναι σε διαφορετικές θέσεις και κατευθύνσεις από τη σύγχρονη αριστερά. Και ο Σόλτς με τους πράσινους, προσέξτε, το S5 με τους πράσινους στη Γερμανία, βλέπουμε να μετατοπίζονται σε άλλη πιο σκληρή θέση για το μεταναστευτικό. Γι' αυτό θα συγκλονίζοντας και την Ευρώπη, και τα καλά, ακούγοντας όμως, σε μεγάλο βαθμό το λαϊκό ακροατήριο. Ωστόσο, κύριε Μαρκόπουλε, λοιπόν, η αντίφαση σε αυτό είναι ότι στα τρία κρατήδια που η ακροδεξιά βγήκε πρωτοδεύτερη, Βραδεμβούργο δεύτερη, Θουρυγία πρώτη, Σαξονία πρωτοδεύτερη, δεν έχουν ούτε ένα μετανάστη. Εντάξει, ούτε για δείγμα. Αυτό είναι λίγο μία παραπληροφόρηση, όμως θα δεχτώ ότι σίγουρα στην Ανατολική Γερμανία. Έχουν κοινωνικό αποκλεισμό, έχουν άλλα. Όμως η Ανατολική Γερμανία έχει μείνει ως προς την ανάπτυξή της πολύ πίσω από τη Δυτική. Βέβαια. Υπάρχουν χάσματα, υπάρχουν προβλήματα. Δεν την έφτασε ποτέ βασικά. Και το είπε και ο Σόλτς προχτές, ότι στην ουσία δεν έγινε η ενοποίηση. Και νομίζω το γεγονός, επειδή έχω έναν ειλικρινή κέντρο μεταρρυθμιστή εδώ, τον κύριο Μεϊμάρογλου, οφείλουμε να συζητήσουμε. Συνοφριώνεται το πάντα. Δεν του πολύ άρεσε αυτό. Εδώ όπως και εσείς δεν θα μου χαριστείτε, έτσι θα χαριστώ κι εγώ. Όταν το Πασόκ στη χώρα μας κάτι πηγαίνει καλά στη Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία, χρησιμοποιεί τη Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία σαν το παράδειγμα. Έρχεται ο Σόλτς, ερχόμαστε κι εμείς στην Ελλάδα. Ναι. Εδώ λοιπόν πραγματικά έχω μια μεγάλη απορία. Με ένα S5 σε σκληρή μεταναστευτική γραμμή, μαζί σε συγκυβέρνηση με τους πράσινους και με ένα μικρό κομματήριο φιλελευθέρων. Πώς νιώθει το Πασόκ, το οποίο πάντοτε θεωρεί ατμομηχανή της πανευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας το S5. Πώς το αναλύετε εσείς αυτό το μήνυμα? Με ενδιαφέρει πολύ συγκεκριμένα η άποψη σας, κύριε Μεϊμάρογλου. Προφανώς η πολιτική που ακολούθησε ο Σόλτς, στην οποία δεν επέμεινε, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά αντιμετώπισαν οι χριστιανοδημοκράτες χαλαρά το ζήτημα αυτό και βρήκαν ευκαιρία το AfD να κερδίσει θέσεις, να προβάλλει τον κίνδυνο των μεταναστών, να προβάλλει τα αποτελέσματα που είχε ο αγώνας για την συγχώνευση, ας το πούμε έτσι, των μεταναστών στη γερμανική κοινωνία, τις τρομοκρατικές ενέργειες
και τις δολοφονίες που γίνανε, που δεν ήταν όλες τρομοκρατικές ενέργειες, ήταν και ατομικές ενέργειες κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μερικές ιδιωτήθηκαν και από το ISIS, δεν ακολουθήθηκαν οι σωστές πολιτικές για την ενσωμάτωση των μεταναστών και για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό από τη γερμανική κοινωνία. Σας θυμίζω ότι τώρα συνέβη αυτό. Ενώ η Μέρκελ, που δεν είναι σοσιαλδημοκράτησα, είχε δεχτεί 1 εκατομμύριο μετανάστες. Με οργανωμένο τρόπο. Πλήρωσε το Τσεντεγιού. Το πλήρωσε στις τελευταίες εκλογές. Εντάξει, δεν ξέρω αν πλήρωσε αυτό ή αν πλήρωσε συνολικά την πολιτική του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Αλλά και μια μεγάλη ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Έχει ένα σημείο δίκαιο ο Μαρκόπουλος, αλλά όμως απ' την άλλη θα πρέπει και ο ίδιος να αναγνωρίσει ότι ο ξενοφοβικός λόγος, ο ρατσιστικός λόγος, τον οποίο και στελέχη του κόμματός του στην Ελλάδα τον είχαν κάνει σημαία, είναι από τα βασικά σημεία που. Και τα δεξιότερα της δεξιάς κόμματα βλέπουμε τώρα ο Βελόπουλος. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα βλέπουμε δηλαδή ότι αυτά τα φαινόμενα, εγώ συμφωνώ ότι η υλική βάση είναι η φτώχεια, είναι η ακρίβεια, είναι οι κακές συνθήκες. Ο φόβος του αγνώστου δεν είναι ρατσιστές όσοι φοβούνται εκεί, λοιπόν, αυτά τα κύματα. Ο φόβος του άλλου είναι πάνω όμως κάθεται σε μια υλική βάση. Άρα αυτό πρέπει να κάνει η αριστερά, αν θέλει να ξαναγίνει βασικό κομμάτι της μεγάλης εικόνας του πολιτικού παιχνιδιού, είναι να βρει πολιτικές οι οποίες να ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες, στο λαϊκό προβληματισμό και σε ό,τι μπορεί να αναδείξει σαν πολιτικό σχέδιο και εθνικό σχέδιο, θα έλεγα εγώ, συνεγερτικό, για να μπορέσει να αλλάξει τους σχετισμούς και να βάλει. Συνεκτικά πάντως δεν έχει παρουσιαστεί από την αριστερά. Όχι, και να βάλει και διαφορετικές προτεραιότητες. Ούτε στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα που θα αρχίσουν και διχασμοί εκεί, όπως θα γίνει και στην δεξιά και στο Λαϊκό Κόμμα, είδατε. Στην αριστερά. Η κυρία, πώς τη λέμε, αυτή που πήρε 13%. Η Βάγκενκνεχτ. Η Βάγκενκνεχτ. Η οποία, αν δεν κανείς τη λέει για το μεταναστευτικό, δεν διαφέρει και πολύ. Έπαψε να είναι και πολύ στην αριστερά. Ναι, αλλά όμως, εντάξει, ενώ βγήκε. Τι λέμε τώρα και ό,τι θέλουν. Εντάξει, αυτή έχει όλο το πακέτο. Και φιλοπουτινική είναι και τα πάντα. Έχει όλο το πακέτο. Και ακροδεξιό λόγο. Έχει μια χαρά τα πάει. Μεταναστευτικό στο άλλο. Μισό λεπτό. Ναι, δεν κατάλαβα. Εδώ υπάρχει. Εδώ είναι η ιστορία των ανισοτήτων. Πρώτο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή το πρώτο και κύριον ό,τι αναπτύσσει σήμερα ο κύριος Μαρκόπουλος είναι η ανιστόρητη ιστορία των δύο άκρων. Αυτή πάντα βοηθάει την ακροδεξιά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και το βλέπετε και στη χώρα μας. Και τώρα τρέχετε. Και πώς τρέχετε? Τρέχετε με δύο τρόπους. Απ' τη μια το μισό σας κόμμα μιμείτε τον ακροδεξιό λόγο, όπου μπορεί και όπως μπορεί, και το άλλο μισό προσπαθεί να πει ότι όχι, εγώ είμαι μεταρρυθμιστικό κτλ. Τώρα, αλλά εδώ υπάρχει και ένα ακόμη πρόβλημα που θα ήθελα να τονίσω. Βγήκε ο προϋπολογισμός, κύριε Μαρκόπουλε. Βγήκε ο προϋπολογισμός, σωστά? Ξεκινάει από στον προϋπολογισμό, λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, όπως ξέρετε, γίνεται το πρώτο κομμάτι που γίνεται είναι σε σχέση με τον προϋπολογισμό τον περσινό, το 24, αν τον εκτελέσαμε ή όχι και τι αποτελέσματα είχαμε. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Τι δείχνει ο προϋπολογισμός, τι λέει? Λέει ότι στην περιβόητη ανάπτυξη που μας υποσχεθήκατε με θριαμβολογίες 2,9 είναι 2,2. Λένε οι εκτιμήσεις τώρα και θα πάει και χαμηλότερα, 25% κάτω. Οι περιβόητες επενδύσεις που ήταν εκείνος ο πλούτος που θα έφερναν οι επενδύσεις και θα διαχεόταν από κάτω που θα παίρναμε την επενδυτική βαθμίδα, κοντέψανε να μας τρελάνουν με αυτό. Τι έγινε? Έπεσαν οι επενδύσεις κατά 55% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από αυτό που εκτιμήσατε πέρυσι. Πέρυσι, τέτοια εποχή. Σωστά. Και βεβαίως εδώ έχουμε, τι πήγατε καλά? Πήγατε καλά 2 δις επιπλέον στα έσοδα από φόρο. Στα έσοδα από φόρο. Ήταν προϋπολογισμένα 70 και 19, παραλάβατε λιγότερους φόρους και τώρα φτάσατε 26 φόρους και φτάσατε στο 28. Λοιπόν,
Εσείς λοιπόν το καταφέρετε. Σας, απλά να το θυμίσω. Εσείς καταφέρατε. Φόρους... Τώρα έχετε εμένα απέναντί σας να μιλάτε εμένα. Και στο, όταν έχετε τον Κατσαλέκο. Τσακαλώτο, Τσακαλώτο δεν νομίζω ότι θα καταφέρετε να τα αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, τώρα όμως, εγώ λέω κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ πρόκειται. Ξέρετε τι κάνατε μέσα αυτά τα χρόνια. Αυξήσατε τις ανισότητες. Αν είναι δυνατόν να πέφτουν οι ανισότητες μέχρι το 19 και να τις αυξήσετε από το 19 μέχρι το 24. Αν είναι δυνατόν να αυξήσετε... Με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Λίγο να σας παρακολουθήσουμε. Και μετά ο κύριος Παναγιωτόπουλος, γιατί έχει τα δικηθεί. Οι ανισότητες έπεφταν και πήγαινε η χώρα τόσο καλά. Αφήστε γιατί, τώρα αυτά. Γιατί ο ελληνικός λαός καταψήφισε. Αυτά τα ευκολάκια αφήστε τα τώρα. Εγώ μιλάω σε εσάς. Λοιπόν, εγώ σας και εγώ δεν απολογούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ είμαι νέα αριστερά. Είναι σαν να μου λέτε είμαι εγώ δεν απολογούμε αριστερά. Για 4,5 βεβαίως. Και είμαι πολύ περήφανη γιατί έριξα εγώ την παιδική φτώχεια και τη φτώχεια με όλα όσα έκανα στην εποχή μου και εσείς ήταν την αυξήσατε. Λοιπόν, για πάμε πάλι. Κυρία Φωτή. Τι θρέφει λοιπόν και τι κάνουνε, γιατί όλο αυτό το σύστημα των αριστερών δυνάμεων, των προοδευτικών δυνάμεων έχει αλλοιωθεί. Διότι ξέχασε ότι... Ναι, γι' αυτό ξέχασε... Είναι δικό σας το πρόβλημα, δεν είναι μισό λεπτό. Εγώ δεν μιλάω απλά και μόνο για και μας. Και βάλτε μια τελεία μετά για να πάμε στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Λέω λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, να θυμάστε ότι αυτή τη στιγμή η εσχροκέρδεια η οποία γδέρνει τον ελληνικό λαό είναι η εσχροκέρδεια των καρτέλ που εσείς συντηρείτε μέσα και από το ΦΠΑ και γι' αυτό τα έσοδά σας αυξάνουν. Αν και με τον πολύ απλό... Να απαντήσω αν θέλετε. Να απλώς μισό λεπτό να κάνει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος την τοποθέτησή του. Έχετε πρόγραμμα για... γιατί αναφέρθηκε το θέμα των ανισοτήτων, της οικονομικής κρίσης κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρουσιάσει σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις και για τη στεγαστική κρίση. Έχουμε μάθει απ' έξω, αυτό αφορά και στο ΠΑΣΟΚ και τα της υγείας και για τη μείωση των έμεσων φόρων κλπ. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κλπ. Δεν πείθει αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν πείθει όμως. Έχετε κάτι άλλο, πρέπει να φτιάξετε κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιαχτεί καινούριο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Με τα καφέ και με τα υπόλοιπα που λέμε, δεν είναι ανάπτυξη, ούτε είναι επενδύσεις. Mm-hmm. Μπορεί να βελτιώνουν πρόσχερα τα νούμερα, αλλά δεν είναι. Μετά, έχουμε μια μεγάλη κατρακύλα σήμερα του βιωτικού επίπεδου του λαού. Και μην πάμε τώρα, όπως λέει ο κ. Μαρκόπουλος, στα αποτελέσματα των εκλογών κτλ. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Mm-hmm. Κατά πόσο μπορείς να πείσεις, κατά πόσο έχεις ευθύνη γιατί δεν έπεισες αυτόν τον κόσμο με τη δικιά σου πολιτική πρόταση. Σήμερα τι έχουμε. Ξεφτάει το εσύ από την κορφή μέχρι τα νύχια ο Άδωνης. Διά της πολιτικής Μητσοτάκη. Τι έχουμε στα φάρμακα. Ξέρετε πόσες αυξήσεις έχουμε στα φάρμακα. 800 φάρμακα έχουν αυξηθεί, να μην σας πω σε τι νούμερα και σε τι ποσοστά, με 400%, 500%. Πολλά φάρμακα βγήκαν εκτός λίστας. Τι είναι αυτό. Αυτό το πληρώνει εξ ολοκλήρου από την τσέπη του ο κόσμος. Λοιπόν, και γιατί παίζει μπάλα μόνος του ο κύριος Μητσοτάκης, όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Γιατί παραμένουμε σε μια λογική ενός κόμματος εξουσίας. Καταρχήν τώρα ο κανένας παίζει μπάλα. Σωστό και αυτό, βέβαια. Σωστό. Δεν το βλέπω να πει. Εννοώ με όρους εξουσίας. Εντάξει, λοιπόν, όλοι και όλες εκεί. Να σας πάω στις δύο ερωτήσεις που κάναμε αυτές τις μέρες στη Βουλή. Να σας πάω στον αγροτικό κόσμο. Ναι. Έρχεται ο ΠΚΠ σήμερα. Και ζητάει λεφτά πίσω από τους αγρότες γιατί έκανε λάθος ο ΠΚΠ, λέει, ναι, το 22, αν είναι δυνατόν. Και διώκεται βέβαια και από την Ευρώπη, ελέγχεται κτλ. Να σας πάω κάπου αλλού. Για να δείτε τα καρτέλ στην ενέργεια τι δουλειά κάνουν. Τα αγροτικά τιμολόγια πληρωνόντουσαν ένα τετράμινο. Το συνολικό πάγιο, ξέρετε πόσο ήταν, 16 ευρώ το χρόνο του αγροτικού τιμολογίου. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι. Πόσο. Έγινε μηνιαία η καταμέτρηση και πήγε 10 ευρώ το μήνα. Άρα τα 16 γίναν 40 επί της ουσίας. 120. Μάλιστα. Τα 16 γίναν 120. Και αν έχεις δύο ή τρεις... Ναι, όχι στο τετράμινο λέω που είπατε. Ναι, ναι. Okay. Όχι, το 16 ήταν στο χρόνο. Α, στο χρόνο ήταν, νόμιζα στο τετράμινο όχι, το 16. Όχι, στο χρόνο ήταν. Μάλιστα. Και πήγε στο 120. Και δεν αν έχεις δύο-τρεις γεωτρήσεις λοιπόν, σε αυτόν τον αγρότη που δέχεται τις φυσικές καταστροφές, τις θεομηνίες και όλα τα υπόλοιπα,
που για να σου κάνει ο ΕΛΓΑ αποτίμηση τη ζημιά σου, διότι τα καμένα, mm-hmm. τα έχουμε ακόμα χωρίς τα δικά μας. Στο δικό μου νομό, μην πάω αλλού. Στο δικό μου νομό. Δεν έχουν καταγραφεί οι ζημιές ακόμα. Ναι. Στο διαμερισμάνθου. Οι ζημιές ακόμα δεν έχουν καταγραφεί. Δηλαδή, πότε θα αποζημιωθεί αυτός ο κτηνοτρόφος, αυτός που είχε ελιές και του καήκανε. Για να δείτε λοιπόν ότι πώς βαθαίνει με την πολιτική της Νέα Δημοκρατία τις ανισότητες και πώς οδηγεί στα άκρα. Ωραία, και άκρα στην ακροδεξιά. Θα σας κάνω μία ερώτηση, κύριε Παναγιώτοκο. Αυτά τα πολύ καλά θέματα. Προλογείς το φιλοδόρημα εδώ. Αυτά τα καλά θέματα τα οποία και ως παραδείγματα αναφέρατε. Τα ζούμε γι' αυτό. Ή αυτά που είπε η κυρία Φωτίου προηγουμένως. Όχι, Νέα Αριστερά έχει μια κοινοβουλευτική έντονη, θα έλεγα, δραστηριότητα κι άλλως, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοινώσεων και συμμετοχής στο Κοινοβούλιο. Αυτά, αντί να αναδείξετε αυτά τα πράγματα, αυτό το οποίο βγαίνει από το ΣΥΡΙΖΑ είναι αν έχει πισίνα ο Κασελάκης, αν μπορεί να κατέβει υποψηφίος, αν τέτοιο βγάζετε στην επιφάνεια και στην πολιτική αντιπαράθεση πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν αφορούν τον κόσμο, αλλά κάνουν και τον κόσμο να αποστρέφεται και του κόμματός σας και της πολιτικής συνολικότερα. Αυτά θα έπρεπε να έχετε ως κυρίαρχα θέματα ατζέντας και βλέπουμε να το κάνει η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Τη μία με 11-10 βουλευτές, mm-hmm. την άλλη με 8 βουλευτές. Τώρα ετοιμάζουν άλλοι για τα καρτέλ στην ενέργεια που είπατε. Ετοιμάζεται κι άλλο χτύπημα. Και βλέπουμε ότι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Και κάτι για να το... Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάνουν αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνετε εσείς. Εσείς όμως τρώτε τα σωτικά σας. Και όχι μόνο αυτή η περιγραφή του Νίκου του Φελέκη, θα ήθελα να προσθέσω και έναν άλλο προβληματισμό. Τα ακούω. Καλή καταγγελία, την ακούω κτλ. Μα και εσείς συμφωνείτε ότι υπάρχει ακρίβεια και σχροκέρδια. Ο Τσακουμπός είναι τι φόρο θα βάλετε στα σχροκέρδια. Δεν ζούμε δηλαδή σε κάποιον διαφορετικό πλανήτη, έτσι. Εδώ πατάμε. Όμως θα πω το εξής. Παρακολουθούμε στην πολιτική διαμάχη εντός του ΣΥΡΙΖΑ και κάτι κατά τη γνώμη μου πρωτόγνωρο. Πέραν της ανταλλαγής πυρών για το lifestyle του καθενός, τον τρόπο, τα διαδικαστικά κτλ. Παρακολουθούμε στέλεχος με αρχηγό να αλληλοκαταγγέλλονται για το οικονομικό σας πρόγραμμα. Θα σας θυμίσω, και δεν το είπε κάποιος τυχαίος, ο Γιάννης Ραγκούσης το είπε. Εξέχων στέλεχος με απανωτές υπουργικές θητείες, μεγάλη εμπειρία, κατήγγειλε το Στέφανο Κασελάκη ότι πήγε στις προηγούμενες ευρωεκλογές με ένα υπερκοστολογημένο έως και ακοστολόγητο, θα έλεγα, πρόγραμμα, όπου έταζε τα πάντα στους πάντες και τον κατήγγειλε γι' αυτό. Επομένως, εγώ μπορώ να πω από την πλευρά μου, αν και για την ακρίβεια θα τοποθετηθώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα, mm-hmm. ότι κάνετε εύκολη κριτική. Έχετε τάξει τα πάντα στους πάντες και τα ίδια τα στελέχη σας πλέον καταγγέλνουν τον αρχηγό σας, τον μέχρι πρόσφατα. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο η καταγγελία. Η καταγγελία, ξέρετε, είναι πολύ εύκολη. Και ειδικότερα στην Ελλάδα ξέρουμε ότι είναι και ευκολότερη. Είναι εύκολη. Λέμε για ακρίβεια Μητσοτάκη. Με το σύνθημα ακρίβεια Μητσοτάκη πήγαμε σε εκλογές του 2023. Θα σας το θυμίσω. Και η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Δεν λέω ότι δεν έχουμε ένα νέο μήνυμα. Δεν λέω ότι η ακρίβεια δεν έχει φύγει. Όμως ο ελληνικός λαός, αλίμονο, δεν λέω πράγματα τα οποία. Όμως ο ελληνικός λαός είδε μία προσπάθεια μείωσης φόρων, είδε μία προσπάθεια αύξησης του κατώτατου μισθού, την οποία την υπερψήφισε. Σας είπα ότι δεν έχει μείωση φόρων από το 19. Εγώ θέτω ένα ζήτημα κατά τη γνώμη μου εξόχως σημαντικό. Το γεγονός ότι στην πολιτική διαμάχη εντός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουμε και πειρά γύρω από την αξιοπιστία των προτάσεών σας. Καταγγείλτε με για τα πάντα. Ποια είναι η πρότασή σας όταν το ένα στέλεχος λέει στο άλλο, είσαι ακοστολόγητος, δεν ξέρεις τι σου γίνεται στα οικονομικά μέσα. Αυτοί βγάζουν τα μάτια. Αυτά έχουν υποθεί. Αυτοί βγάζουν τα μάτια. Ναι, αλλά και εγώ ως κυβέρνηση λέω σου... ότι βαράνε πιστολές στον αέρα. Αυτοί βγάζουν... Και όσα λένε δεν ισχύουν. Μαρκόπουλε, αυτοί βγάζουν τα μάτια τους. Η κυβέρνηση όμως... Η κυβέρνηση βγάζει τα μάτια του κόσμου. Με την ακρίβεια, με τα τιμολόγια. Όχι, δεν είναι καμία προσέγγιση. Θα διαφωνήσω. Θα δεν είναι καμία προσέγγιση γιατί που... στις ευρωεκλογές έπεσε στο 28 και για πρώτη φορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πλέον στο 21-22. Κανείς, ακόμη και από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Δεν χρησιμοποιείς ένα υπερβολικό σχήμα. Ποιο είναι το υπερβολικό σχήμα. Δεν διαφωνώ. Βγείτε έξω, τραβάτε στη Β' Πυρία να σχολείτε. Δεν διαφωνώ για την σαφή και δεδομένη πτώση των ποσοστών μας στις ευρωεκλογές. Η οποία που οφείλεται. Δεν διαφωνώ στην αρχική δημοσκοπική αποτύπωση ότι ήταν χαμηλή. Θα μου επιτρέψεις όμως βάσει των περισσότερων μετρήσεων. Το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει διόρθωση. Ιδιαίτερα μετά τη ΔΕΘ. Θα αφήσουμε τα ποσοστά για να πάμε στην Ελλάδα. Οφείλεται.
πρέπει να πείστε πού οφείλεται. Δεν διαφωνώ ότι ο δέκα κόσμος... συνάδελφοί σου είπαν. Θα το πω. Μα 10 συνάδελφοί σου είπαν. Οφείλεται στα κόκκινα δάνεια. Και απαντάει ο υπουργός. Είναι μονομερές, αν θες τη γνώμη μας. Λοιπόν, υπάρχει συνολική πάνε... αποτύπωση. Ο κόσμος δεν ψήφισε μόνο για τα κόκκινα δάνεια. Ωραία. Πού οφείλεται υπάρχει... να πάμε στον κύριο υπάρχει... Μεϊμάρο. Πάνε οι άλλοι για τις συντάξεις. Πάνε οι άλλοι για τα φάρμακα. Υπάρχει μια δύσκολη καθημερινότητα. Το παραδεχόμαστε κι εμείς. Δεν είναι όμως και μια κυβέρνηση η οποία κάθεται πάντως. Είτε μπαίνετε στις εφορείς κοιλάδας και κάθονται και το παρακολουθούν. Βλέπεις ότι υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν πολιτικές, υπάρχουν προσπάθειες οι οποίες καθημερινά. Όποτε χρειάζεται εμπλουτίζονται. Εγώ το έχω πει και για τη ΔΕΘ. Αν οι πολιτικές αυτές χρειάζονται εμπλουτισμό, θα προκύψουν και ακόμα περισσότερες. Πάντως, όμως, οι πολιτικές αυτές. Δημήτρη, δεν είσαι πλέον δημοσιογράφος. Προφανώς. Δεν είσαι δημοσιογράφος. Ξέρεις ότι είμαι από αυτούς που έχουν αφήσει την ιδιότητα πίσω. Δεν είσαι δημοσιογράφος για να διαπιστώνεις. Είσαι βουλευτής. Το δέχομαι και αυτό, αν θες, είναι ένα από τα ζητήματά μας. Ότι ψηφίζεις όλα τα νομοσχέδια. Όλα τα νομοσχέδια τα έχεις ψηφίσει. Και σας που λέω, μας έχουν πρόβλημα... καταστρέψει την πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι εδώ. Παρκόπουλε. Το πρόβλημα είναι εδώ. Όλα. Εμείς δεν το παραγνωρίζουμε. Βάζουμε τη διεθνή διάσταση. Η αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης. Την οποία η αριστερά στη χώρα μας δεν τη βάζει. Βάζουμε μια σειρά μέτρων που έχουν πάρθει. Αν χρειαστεί, θα πρέπει να υπάρξουν κι άλλα. Και προφανώς το μήνυμα που μας έστειλαν οι πολίτες ναι. είναι ισχυρό. Και πάμε στον κύριο Μεϊμάρο. Ναι. Και θα κάνετε αλλαγή στον εκπαιδευτικό νόμο. Αυτή τη συζήτηση. Μεϊμάρο, δεν επιβάλλω κι εγώ ότι παίρνει μέτρα η κυβέρνηση. Το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση είναι αυτά τα μέτρα. Εάν τα μέτρα αυτά, ας πούμε, είναι οι κάρτες, είναι τα επιδομά, ανακουφίζουν. Προχωράνε, αλλά δεν στηρίζονται σε μια αλλαγή κατεύθυνση. Σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που πει. Προηγουμένως ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ένα παραγωγικό εξαγωγικό μοντέλο. Και φτάσαμε στο σημείο δηλαδή. Οι εξαγωγές πηγαίνουν καλά, κύριε Μεϊμάρογλου. Πάλι πιστεύω. Τα ίδια. Δεν ήρθανε... σου είπα ότι πέσατε έξω ήρθανε... κατά 55% να σου πω τα νούμερα. Έχω να σου πω τα νούμερα. Μισό λεπτό, κύριε Αφοντίου. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η ακρίβεια είναι γιατί δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Σωστά. Η εσχροκέρδεια που και εσείς λέτε ότι υπάρχει και τη φορολογείτε και όλα την παραδέχεστε, οφείλεται στο ότι υπάρχει καρτελοποίηση της πολιτικής. Δηλαδή ήρθανε τα πάνω κάτω. Φτάσαμε στο σημείο η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία να υπερασπιζόμαστε τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και στη Δυτική Παράταξη είναι το σαμποτάρι τον ελεύθερο ανταγωνισμό όταν δεν αφήνει να λειτουργήσει κανονικά η Επιτροπή. Έγιναν αλλαγές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επίπεδο διοίκησης. Σοβαρές. Εγώ μάλιστα είμαι από τους λίγους βουλευτές που έχουν πει από την προηγούμενη διοίκηση ότι δεν. Έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και έπρεπε να αλλάξει. Ήμουν από αυτούς που φώναζαν και τελικά υπήρξε αλλαγή. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια νέα διοίκηση. Βλέπουμε ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και βλέπουμε και νέους ελέγχους. Ακόμα και σε παιδεία και κλάδους που δεν υπήρχαν έλεγχοι. Βλέπουμε πρόστιμα. Εδώ λοιπόν. Εντάξει, τα πρόστιμα δεν είναι. Όχι, με συγχωρείτε. Όταν το πρόστιμο άλλος μπορεί και το βάζει στα λειτουργικά του έξοδα, δεν είναι πρόστιμο. Έχουμε για πρώτη φορά μια κυβέρνηση η οποία στις εταιρείες ενέργειας ζήτησε το λόγο. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στο πετρέλαιο έκανε παρέμβαση. Πότε είχαν γίνει όλα αυτά. Να πληρώνουμε. Και ποιο ήταν ο λόγος. Υπήρξαν παρεμβάσεις, με συγχωρείτε. Εδώ γδάρανε τον κόσμο. Τι λέτε τώρα. Εδώ δεν θα έγινε, ζεσταθεί σε λίγο. Για να μην. Όμως εγώ θα παραδεχτώ. Εγώ δεν θέλω στον κόσμο να λέμε ψέματα. Ποιος έφτιαξε τους μηχανισμούς. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά, όμως και ο κόσμος δεν βλέπει άλλη σοβαρή εναλλακτική. Ούτε η Νέα Αριστερά είναι σοβαρή εναλλακτική και φάνηκε στις ευρωεκλογές, ούτε ο Χιμαζόμενος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάει καλά. Άμα μπορέσουμε να. Εμείς αυτό θέλουμε να συγκροτήσουμε. Θα δούμε με το αριστερογραφειοκρατικό σας σύνδημο πώς θα αποτελέσει. Μην το περιορίζεις το δίστιο. Έχουμε έξι υποψήφιους. Κύριε Μεϊμάρογλου, κύριε Μεϊμάρογλου, κακά τα ψέματα. Και βάλτε μια καλή να κλείσουμε. Δεν σας και δεν μιλώ για σας. Εγώ βλέπω αυτό το οποίο βλέπω εγώ. Βλέπουμε ότι η επιλογή προσώπων εχθές δεν ήταν αυτή η οποία μπορεί να στριμώξει τη Νέα Δημοκρατία. Μην γελιόμαστε, μην λέμε στον κόσμο. Άλλον θέλατε εσείς. Θα γίνει αυτό. Οι άλλοι. Εγώ είπα, δεν βλέπω στους δύο υποψήφιους αρχηγούς το ρεύμα αυτής της μεγάλης ανατροπής και την πορεία κυβερνησιμότητας που θέλει το ΠΑΣΟΚ να. Αυτή είναι η κοινωνία. Ταπεινά το λέω. Λοιπόν, τα δύσκολα μπροστά μας. Να ευχαριστήσω. Ένα κίνημα ολόκληρο θα το φτιάξει. Μου την είπε κάποιος το απόγευμα, νομίζω. Η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε το Μητσοτάκη το 2015, το 2016. Είμαστε στο 2024, έχουν περάσει 8 χρόνια.
Έχει ξαναεκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης. Τι υπάρχει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Τα κόμματα της αριστεράς, του Πασόκ κλπ. Ισόμα. Έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, από τις κάλπες. Σε εσωτερικά λέω. Σε εθνικές εκλογές. Υπάρχει μεγαλύτερη. Εγώ μιλάω για εκλογές του Δίευρου, για εθνικές κάλπες. Αν εκλεγεί. Και χωρίς Δίευρο. Και χωρίς Δίευρο. Τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γιάννη Μαρογλου από το Πασόκ, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανάποδα έπρεπε να τα πω. Ανάποδα. Την κυρία Φιανού από την αριστερά και φυσικά τον Νίκο Φελέκη. Καλύτερο. Νομίζω ήταν ωραία η συζήτηση, ζωντανή.